Δεν είμαι. Oh. Θα μπεις παρακάτω. Είναι έκπληξη για το τι θα κάνουμε με το My Style Rocks, που νομίζω θα ετοιμάσετε σύντομα. Νομίζω ότι είσαι και άνθρωπος που άμα σου πούνε και τίποτα περίεργο, σηκώνω τη φρύδι αμέσως. Θα γίνει πέρα μακελιό άμα σου πούνε τίποτα περίεργο. Στη λούμπα της Κατίνιας εγώ προσωπικά δεν θα πέσω, γιατί δεν είναι και το στυλ μου. Ναι. Τώρα, αν κάποια θέλει Sony και δεν να τα βάλει μαζί μου, άσχημα ξεμπερδεύω αυτά. Όλες λέει που μπαίνουν μέσα στα προηγούμενα My Style Rocks είχαν στη λίστα. Είναι πολλά καταστήματα που θέλουν να διαφημίσουν τα ρούχα τους και ίσως να λένε ότι πάρες με αυτό το top, με αυτό το παντελόνι. Είναι διαφορετικό αυτό από το να έχουμε έναν άνθρωπο που θα μας δίνει από την κορφή ως τα νύχια. Σε αγχώνει αυτό το ότι είναι ένα show με πολλές ώρες, τα νεύρα παίζουν χρόνια μερικές φορές, είναι ίντριγκες. Όπως με έχετε δει και σε άλλα reality, ήμουν πάντα ο εαυτός μου. Είτε νιώθα καλά, το έδειχνα, ήμουν χαρούμενη, το έδειχνα, δεν ήμουν καλά, πάλι το έδειχνα. Όταν κάποιος πάει να περάσει τα όρια μου, πάλι το έδειχνα. Μια κοπέλα που είναι σεξι ή που είναι πολύ όμορφη, πολύ εύκολα της πετάνε την ταμπέλα τύπου καλά αυτή είναι ελεφρών ηθών. Είναι η κατάρα. Ναι. Αυτό το πράγμα συμβαίνει και όχι μόνο στο χώρο της μόδας ή στο χώρο της showbiz, συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Παντού, ό,τι δουλειά και να κάνεις. Εσύ, τώρα είσαι σε σχέση. Για τα προσωπικά μου, δεν θέλω να ξαναναφέρω κάτι, γιατί έχω περάσει δύσκολα με όλη αυτή τη δημοσιότητα όσον αφορά την προσωπική μου ζωή. Όταν ήσουν στο Nomads, εξελιζόταν κάτι παράλληλο έξω, χωρίς να ξέρεις, γινόταν πράγματα για εσένα, χωρίς εσένα. Και είπαν ότι αυτοί, όταν βγήκε έξω και λέγανε Δήμητρα, βγήκε πολύ κυρία έξω και ούτε έκανε μανούρες, σε αγαπήσανε δύο φορές. Δεν είμαι σε αυτό το mood πλέον. Ναι. Προσπαθώ όσο μπορώ πριν πράξω κάτι να το σκέφτομαι πριν.